Η επόμενη ομιλία είναι του Νίκου του Μαυρίδη. Ο Νίκος ο Μαυρίδης είναι διδάκτορας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης, δηλαδή του MIT, και αριστούχος απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής ευφυών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο New York University of AD, δηλαδή Abu Dhabi, και μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα, τα Εμιράτα και την Ευρώπη. Οι καρποί των ερευνών του έχουν προβληθεί σε μέσα από περισσότερες από 20 χώρες και έχει διδάξει φοιτητές από περισσότερες από 30 χώρες. Είναι πατέρας δύο παιδιών και είναι στην Εθνική Επιτροπή της Δημιουργίας ξανά. Παρακαλώ πολύ, ο Νίκος Μαυρίδης. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία και κυρίως ευχαριστώ εσάς που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Συνήθως κάνω πολύ πιο τεχνικές ομιλίες και έχω κάνει ομιλίες και με τεράστια ακροατήρια και σε διάφορα μέρη. Αυτή θα είναι πολύ πιο προσωπική και συναισθηματική νομίζω. Θα περιέχει όμως και πράγματα που είναι πολύ συγκεκριμένα και έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτά τα οποία είδα στα παιδιά και με κάνα να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Και τα οποία νομίζω πως πέρα από τον κυκαιώνα των γνώσεων, των τεχνικών που χρειάζονται επιμέρους τα προβλήματα, είναι και πολύ ουσιώδης βάσης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λέγομαι Νίκος Μαυρίδης, είμαι 38 χρονών και ουδέποτε κομματικοποιήθηκα. Είμαι διδάκτορας στο MIT όπως ακούσατε, τελείωσα το Αριστοτέλειο, είμαι τώρα στα Εμιράτα, κάπου μεταξύ Εμιράτων, Ελλάδας και Ευρώπης. Από πού έρχομαι όμως. Η γιαγιά μου ήταν δασκάλα σε ένα μονοθέσιο σχολείο στα βουνά της Μακεδονίας και μάζευε τα χαράματα τα καπνόδεντρα και φρόντιζε με τον τρόπο της για την απελευθέρωση. Ο πατέρας μου είχε σαν πρώτο του μισθό ένα αυγό για μαθήματα που έκανα σε συμμαθητές και περίμενε στο τέλος του κάθε μήνα πότε θα έρθει ο μισθός της γιαγιάς για να πάρει μια μεγάλη γεμιστή καραμέλα. Οι παππούδες είχαν χαρεί την πόλη και την Αλεξάνδρεια μέχρι που αναγκάστηκαν να φύγουν. Και τα δυο μου παιδιά, ο Λυσίμαχος και ο Περσέας, έχουν άπειρες ιστορίες από όλα αυτά, τις οποίες ακούνε καθημερινά. Και οι πρόγονοί μου είχαν δει όλο τους το βιός να καταστρέφεται. Κι όμως ξαναγεννήθηκαν. Όλοι μας περίπου από εκεί ερχόμαστε. Το θυμόμαστε πια. Άρχισα να διαβάζω με τα βιβλία της Άγκυρας και της Εστίας, από τα χρόνια του Περικλή μέχρι το Γεροστάθη. Θυμάμαι τον πατέρα μου, απογεύματα με το Λιοβασίλεμα, να μου λέει ιστορίες για τον Οδυσσέα, τον Πλάτωνα, τα αστέρια, τους γαλαξίες και να με συγχαίρει κάθε φορά που έκανα μια ερώτηση που ήταν ενδιαφέρουσα. Έτσι έμαθα να ρωτάω και να ψάχνω. Και μετά να ονειρεύομαι και να χτίζω. Και πέρα από όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που προσπαθώ να δώσω στους φοιτητές μου. Πώς να μάθουν να ρωτάνε, να ψάχνουν και μετά να ονειρεύονται και τελικά με την όθηση της καρδιάς και τη διάβια του νου να δημιουργούν. Υπηρέτησα όσο μπορούσα τα κοινά. Ουδέποτε όμως κομματικοποιήθηκα, όπως σας είπα. Στον Ελληνικό Σύλλογο στο MIT έκανα διασυνδέσεις με διεθνείς συλλόγους, ισχυροποίησα τους δεσμούς μας με τους απόδημους και τους φιλέλληνες, κάναμε εκδηλώσεις, αυξήσαμε τα ταμεία μας κτλ. Δίδαξα φοιτητές από όλο τον κόσμο, ακόμα και παιδιά από τον Πειραιά. Εκπροσώπησα Υπουργεία Παιδείας του Εξωτερικού, ομιλίες, όλα τα υπόλοιπα και δεν ήταν και τα πράγματα εύκολα γενικά. Είχα κι εγώ όπως και όλοι μας και τις φουρτούνες μου και τις κύκλοπες και τις ειρήνες μου. Είχα όμως και την Ιθάκη μου και ήμουνα πολύ περήφανος για αυτήν. Την Ελλάδα. Και την νοητή Ελλάδα που την είχα σαν ήλιο μέσα μου, αλλά και την απτή Ελλάδα, αυτή στην οποία πατάμε, την Ελλάδα της οποίας στο ζωντανό σώμα είμαστε όλοι εμείς. Και την Ελλάδα της οποίας η ψυχή επαντρώνεται από όλους εμάς, από αυτούς που ήρθαν πριν από εμάς και από αυτούς που θα έρθουν. Και ήθελα πάντα να τη βλέπω ψηλά και προσπαθούσα να το δείχνω και στους άλλους όπου βρισκόμουν. Και μετά ήρθε το σιγανό και υπόγειο χαρβάλωμα που όλοι βιώνουμε. Λίγο η παραζάλη του lifestyle, λίγο τα εύκολα δανεικά,
η αποχάβνωση του τόξου και πολύ βέβαια η διαπλοκή και η διαφθορά και όλο αυτό που βιώνουμε. Και έτσι σιγά σιγά ο βάτραχος ετοιμάστηκε να βράσει και αργά και γλυκά, καθώς όλοι πλέανε σε πελάγι πολύ μεγάλης εικονικής ευτυχίας, φτάσαμε σε αυτό που φτάσαμε. Και το σεντόνι ξεσκεπάστηκε και εμφανίστηκε υποτιθέμενη κατάντια και πολλαπλασιάστηκε βέβαια μέσα από τα κανάλια του κόσμου κατά πολύ μεγάλο μέρος και άρχισε το σφίξιμο του ζωναριού και η αργή ασφυξία. Όλοι μας περίπου αυτό δεν βιώνουμε κατά κάποιο τρόπο. Ξυπνώντας όμως μέσα αυτό, θυμήθηκα να κάνω αυτό που πάντα έκανα καλύτερα. Να ψάχνω, να ρωτάω και μετά κυρίως να ονειρεύομαι και να δημιουργώ. Και έτσι σιγά σιγά γεννήθηκε ένα πιο συγκεκριμένο όνειρο. Έψαξα και ρώτησα, βρήκα πως δεν το είχα δει μόνος μου σαν όνειρο. Και πολλοί άλλοι που ήταν από κοντινά αστέρια, όλα τα αδέρφια μου στη δημιουργία ξανά, φαντάζομαι και αρκετοί από εσάς και πολλοί άλλοι που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, πάνω κάτω κάτι παρόμοιο ονειρεύονται για το μέλλον. Το όνειρο είναι η δημιουργία μιας Ελλάδας, στην οποία ό,τι καλύτερο έχει γεννηθεί από τα χιλιάδες μας χρόνια, μεταφρασμένο βέβαια στο σήμερα και σε στενή επαφή με όλα τα άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν από όλη την ανθρωπότητα, να αποτελεί σταθερό κοινωνικό υπόβαθρο και καθημερινό βίωμα. Το όνειρο είναι μια Ελλάδα αξιοκρατίας, ορθού λόγου, αρμονίας, ανθρωπισμού, που όχι μόνο αλληλεπιδρά, αλλά και προσφέρει στην Ιφίλιο. Μια Ελλάδα που μέσα από τον ανατοκόσμο Έλληνες και Φιλέλληνες αγκαλιάζει και φωτοδοτεί. Τι σας λέω όμως τώρα, αυτή είναι μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται παντού και από αυτή που την καταντήσανε και πολύ διαφορετική από εκεί που θα καταλήξει αν δεν τους σταματήσουμε σε όσο καιρό μας απομένει. Εμείς, όλοι εμείς, αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει για μας? Πώς θα φτάσουμε όμως εκεί? Πρέπει να αλλάξουμε τη ροή του ποταμού και να σμίξουμε τα ριάκια μας και πρέπει να σμίξουμε τα χέρια και να αρχίσουμε να χτίζουμε μαζί. Για να πάρει το όνειρο σάρκα και οστά. Και δεν μιλάμε για γενικότητες μόνο και οπτασίες. Είναι ολοένα και πιο ξεκάθαρα κάποια από τα πολύ βασικά πράγματα τα οποία θα μας πάνε εκεί. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα απλά και τα αυτονόητα που δυστυχώς τα έχουμε ξεχάσει. Διαβάστε τις απλές, σταράτες, εφαρμόσιμες και λογικότατες θέσεις της δημιουργίας. Κάποια πολύ απλά παραδείγματα. Διαβάστε τι λέμε για την πολιτική. Είναι καιρός να πάψουμε να έχουμε επαγγελματίες, γέννημα, θρέμα, πολιτικούς που είναι πάνω κάτω από τις ίδιες οικογένειες εδώ και τόσο καιρό. Είναι καιρός μόνο όσοι έχουν εργαστεί σε πραγματικές δουλειές για κάποια χρόνια να μπορούν να εκλέγονται. Είναι καιρός να θέσουμε τέρμα στην απόλυτη ασυλία και στην έλλειψη απόδοσης ευθυνών. Είναι καιρός να έχουμε και κάποια διαφάνεια τελικά στα οικονομικά της όλης υπόθεσης και τελικά να καταφέρουμε κάπως να συμμαζέψουμε το χαοτικό και υπερμεγέθες δημόσιο το οποίο θα πάει να φάει και εμάς στο τέλος. Διαβάστε τι λέμε για την παιδεία, που την έχω βιώσει και πολύ πιο άμεσα. Δεν είναι καιρός τα πανεπιστήμια μας να αρχίσουν να ξαναλειτουργούν? Είναι κλειστά 3, 4, 5 μήνες το χρόνο, πηγαίνουν παιδιά πρώτο εξάμηνο Σεπτέμβριο και βλέπουν αυτό το χάλι? Δεν είναι καιρός τα κομματόσκυλα και όλοι αυτοί που εμείς που ήμασταν εκεί μέρα και νύχτα δεν τους βλέπαμε ποτέ να σταματήσουν να κάνουν το καταστροφικό τους έργο, να παίρνουν όλες τις βασικές μας και ιερές ελευθερίες και να κάνουν την απόλυτη κατάχρησή τους και με αυτόν τον τρόπο να σταματάνε τα πάντα? Έχετε αναλογιστεί ποτέ τι ανθρώπινο δυναμικό έχει η Ελλάδα? Στο δικό μου τομέα, στην πληροφορική και γενικότερα. Κατά κεφαλήν υπήρχαν περιπτώσεις που η Ελλάδα σε δημοσιεύσεις και μάλιστα οι Έλληνες της Ελλάδας, όχι του εξωτερικού, μπορεί να ήταν η τέταρτη χώρα στον κόσμο. Δεν είναι καθόλου μικρό. Βέβαια, αυτό ποτέ δεν έγινε επιχειρηματικότητα. Ξέρετε τι καλλιτέχνους και διανοούμενους έχουμε? Και πάλι εκεί δεν καταφέραμε να το μεταφράσουμε όμως όσο θα έπρεπε σε κάτι το εξαγώγημο, ώστε να μπορέσει να δώσει και προς τα έξω ένα μέρος των πραγμάτων που γίνονται. Ξέρετε τι σήμαινε Έλληνας τεχνίτης πιο παλιά? Τι σήμαινε Έλληνας έμπορος, ναυτικός? Έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει Έλληνας δημιουργός σε όλους αυτούς τους τομείς. Στην τέχνη, στη διανόηση, στην οικονομία, στο επιχειρήν, στα πέρατα του χρόνου και της γης.
Θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά, θα αφήσουμε να πάνε στράφη. Και κυρίως αφού διαβάσετε όσα προτείνουμε ως Δημιουργία Ξανά για την παιδεία και την πολιτική, διαβάστε τι λέμε για την ελευθερία του να μπορείς να δημιουργείς, να μετατρέπεις τα όνειρα σάρκα και οστά, να χτίζεις όχι μόνο κάστρα στην άμμο, αλλά παρέες, συλλόγους, ομάδες ανθρώπων και βιώσιμες επιχειρήσεις, φτιαγμένες ώστε να μην γίνεται η δουλειά δουλεία, αλλά να γίνεται δρόμος προς την αυτοπραγμάτωση. Για να μπορεί κανείς να χτίσει τα όνειρά του με ένα διατηρήσιμο τρόπο. Για να εξάγουμε επιτέλους όχι μόνο την υπεκφυγή του αρχαίου πνεύματος, μια και δεν κάνουμε τίποτα αυτή τη στιγμή, αλλά όλα αυτά τα οποία πραγματικά γίνονται και δεν βγαίνουν έξω, όλα τα όμορφα, όλα τα δομημένα, όλα τα χρήσιμα τα οποία φτιάχνουμε σε μορφή ιδεών αλλά και προϊόντων απτών και μη. Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς και με γρήγορους ρυθμούς. Ποια θα είναι η θέση της Ελλάδας μέσα στην παγκοσμιοποίηση? Δεν είναι καιρός να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λίγο καλύτερα? Πρέπει η Ελλάδα να βρει τη θέση της στον κόσμο που έρχεται. Και πιστέψτε με, μπορεί. Το γεφύριο όμως που θα μας πάει στο όνειρο, πέρα από διατάξεις και θέσεις περί παιδείας και πολιτικών, έχει και δύο ακόμα σημαντικότατα συστατικά. Αυτά είναι πρώτα απ' όλα το εγώ όλων μας και νούμερο δύο και πιο σημαντικό, το εμείς όλων μας. Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους εαυτούς μας, καθώς ξαναχτίζουμε την Ελλάδα. Η ψυχολογία μας, οι συνήθειές μας έχουν υποστεί πολύ ισχυρά πλήγματα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού που παίζετε. Γυρίστε τα μάτια σας προς τα μέσα. Προσπαθήστε να καταλάβετε τι σας έχει συμβεί, πώς αισθάνεστε, πώς δράτε και κυρίως γιατί αισθάνεστε και δράτε με αυτόν τον τρόπο. Και κάντε μικρά βήματα κάθε μέρα για να θυμηθούμε λίγο τον πιο πραγματικό μας εαυτό. Και πέρα από το εγώ, ακόμα πιο ισχυρό είναι το πλήγμα του εμείς. Οι σχέσεις μας σε όλη την αναμπουμπούλα αυτή έχουν εκτροχιαστεί σε πολλά επίπεδα. Φιλίες, οικογενειακές σχέσεις, εργασιακές σχέσεις, συνδικαλιστικές σχέσεις, σχέσεις των κοινωνικών ομάδων. Τεράστιο μπάχαλο. Πολύ μεγάλη απορρίθμιση, πολύ μεγάλη δυσαρμονία. Είναι πάνω κάτω ακριβώς αυτό το κομφούζιο που ακούγονται προ λίγο από τον συνάδελφό μου. Αλλά συμβαίνει σχεδόν σε κάθε επίπεδο πλέον. Αυτό ακριβώς το εμείς βρίσκεται στην καρδιά του προβλήματος. Πρέπει να ξαναμάθουμε να είμαστε μαζί. Και εδώ στην Ελλάδα, το πιο σημαντικό δώρο που μας μόθηκε από τους παλιούς έχει να κάνει ακριβώς με τη σχέση των μερών με το όλον. Και σε αυτή την περίπτωση με τη σχέση του εγώ με το εμείς. Δεν πνίγουμε το εγώ για το εμείς. Αλλά δεν πνίγουμε και το εμείς για το εγώ. Και αυτά που θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι τάχα της είμαστε έθνος ανάδελφων και το πιο ατομικιστικό DNA στον κόσμο και μεγάλοι ταμπελαράδες κτλ. Είναι όχι μόνο απολύτως αντιεπιστημονικά, είναι και πολύ κακοπροαίρετα. Πάνε να μας κάνουν να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Θυμηθείτε απλά τους κυκλικούς μας χορούς. Ο πρώτος του χορού θα βγει, θα μιλήσει και μετά θα ξανασμίξει με όλους. Και άλλοι θα απαντήσουν με τα λόγια και τις φιγούρες τους και θα μάθουν και θα εξελιχθούν ο ένας μέσα από τον άλλον. Και μετά κάποιος άλλος θα συγκρίνει το χορό και το καθεξής. Δεν είμαστε χώρια. Είμαστε μαζί. Και σαν ζευγάρια, και σαν εθνική Ελλάδος, και σαν σουλιώτισες, και σε ό,τι συνδυασμό θέλουμε μέσα στην ελευθερία μας, και σαν παρέα στο ακρογιάλι γύρω από τη φωτιά. Έτσι είμαστε εμείς. Και είμαστε ελεύθεροι. Η μεγιστοποίηση της ελευθερίας μας πηγάζει ακριβώς από την αρμονική σχέση του εγώ με το εμείς. Ονειρευτείτε το. Πρέπει να το ξαναχτίσουμε. Και το εγώ και το εμείς και κυρίως τη σχέση μεταξύ τους. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσα πολλά. Δεν μπορώ να σώσω την Ελλάδα μόνος μου, ούτε ο Θάνος, ούτε η Δημιουργία Ξανά όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αν ψάξουμε όμως και ρωτήσουμε και αν μετά ονειρευτούμε μαζί ή έστω δούμε περίπου το ίδιο όνειρο και κυρίως αν αρχίσουμε να χτίζουμε μαζί, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Ας το πιστέψουμε βαθιά. Ας βάλουμε την καρδιά μας ως κινητήριο δύναμη και το νου μας σαν πηξίδα και οδηγό και θα τα καταφέρουμε. Και κάτι τελευταίο. Και άμα δεν τα καταφέρουμε τελικά, πάει όλο αυτό, έσβησε, φινίτολα μουσικά, θα το θυμόμαστε σαν τους αρχαίους χαμένους πολιτισμούς, θα αποσυνδεθούμε, θα γίνουμε κομμάτια. Δεν σας απαντήσω καν σαν επιστήμονας αυτό, αλλά απλά σαν Νίκος. Ο κύκλος Περσεφόνης θα συνεχιστεί, εσαΐ. Αλλά εδώ που στεκόμαστε, σήμερα,
έχουμε στα χέρια μας μια πολύ σημαντική επιλογή. Είτε θα τρανίσουμε και θα διασπαστούμε, είτε θα ενώσουμε τα χέρια και εμείς οι ίδιοι θα φέρουμε τις πρώτες ηλιακτίδες. Τι θα διαλέξετε λοιπόν? Αποφασίστε. Και αν διαλέξατε ό,τι και εγώ, τότε με όθηση από την καρδιά και με το νου οδηγό, κρατήστε τα χέρια, ονειρευτείτε και δημιουργήστε ξανά.